Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Αράς επιστρέφει από το εξωτερικό και προσκαλεί σε δείπνο την Ασυγιά στο σπίτι του. Ο ίδιος της αναφέρει ότι είναι η πρώτη φορά που νιώθει έτσι και την θέλει στη ζωή του. Το ερωτικό δείπνο συνεχίζεται, με τον Αράς να της ζητά συγγνώμη για όλα αυτά που έχει περάσει εξαιτίας του και να της κάνει δώρο ένα όμορφο βραχιόλι, ως ένα νέο ξεκίνημα, λέγοντάς της ότι η καρδιά μου θα χτυπά μόνο για σένα. Παρόλα αυτά η Ασυγιά, γοητευμένη από όλο το σκηνικό, δεν κρύβει στον Αράς την δυσκολία που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με τον μικρό Αλή. Ο Βολκάν πηγαίνει τον Αλή στο σπίτι της μητέρας του και παραξενεύεται που δεν βλέπει την Ασυγιά εκεί. Με τον Αλή να πονηρεύεται ότι η μητέρα του είναι με τον Αράς και πάει να την βρει, με την σκηνή που θα ακολουθήσει να είναι για γερά νευρά. Το ζευγάρι χορεύει, με τον Αράς να προσφέρει στην Ασυγιά ένα δαχτυλίδι και να της κάνει πρόταση γάμου. Την στιγμή εκείνη εμφανίζεται έξαλλος ο Αλή, χτυπώντας με μανία το τζάμι, χαλώντας αυτή την όμορφη στιγμή του ζευγάριου, κάνοντας την Ασυγιά έξω φρενών, δημιουργώντας ο Αλή άλλο ένα επεισόδιο ανάμεσα τους. Ο Αλή συνεχίζει να είναι ενοχλημένος με την μητέρα του και τον Αράς, ζητώντας να μείνει με τον πατέρα του, με την συμπεριφορά του να είναι υπερβολική. Η Ασυγιά δεν μπορεί να αντέξει αυτή την πίεση που νιώθει, και ξεσπά σε κλάματα, και να μην δέχεται τελικά το δαχτυλίδι του Αράς. Η ατμόσφαιρα στην επέτειο της Γονούλ με τον Χαλούκ στο εστιατόριο του Σελτζούκ δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, με την Γονούλ να δείχνει μια μικρή ανησυχία και τον Βολκάν να κάνει για άλλη μια φορά το θαύμα του σε μια μικρή αντιπαράθεση με τον Χαλούκ για το θέμα του ατόμου που τον παρακολουθεί και κατηγορεί μάνα και κόρη για την τρομερή συνωμοσία που έχουν στήσει, με την επέτειο να μην έχει όμορφη κατάληξη, με τον Βολκάν να μαθαίνει τελικά ότι ο Αράς με την Λέιλα χώρισαν και τον Σελτζούκ απογοητευμένο από την τελική κατάληξη. Ο Βολκάν δεν μπορεί να αντέξει και να δεχθεί ότι ο Αράς τελικά χώρισε και ότι ο δρόμος του είναι ανοιχτός για την διεκδίκηση της Ασυγιά και σκέφτεται να κάνει το επόμενο βήμα κάνοντας την Λέιλα σύμμαχό του, λέγοντας της ότι ο Αράς έκανε πρόταση γάμου στην Ασυγιά. Επίσης προσπαθεί μέσα από το πρίσμα του γονέα να πείσει την Ασυγιά να είναι πιο προσεκτική στις επιλογές της, ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά ο Αλή, με την Ασυγιά να του υπενθυμίζει ότι και στην δική του περίπτωση, ο Αλή το συνήθισε. Η Γονούλ παίρνει τελικά τα υπάρχοντά της από το σπίτι της κόρης της και επιστρέφει σπίτι με τον γιο της. Αν και έχει μια μικρή διαμάχη με τον άντρα της, δεν είναι τόσο σίγουρη για την απόφαση του διαζυγίου, μετά το όμορφο μονοπετρό δαχτυλίδι που της πρόσφερε ο Χαλούκ, με την δικηγόρο να τη ζητά να το ξανασκεφτεί. Στο μεταξύ η Μπαχάρ πηγαίνει στο νοσοκομείο και κάνει εξετάσεις και επιμένει να παλεύει για το μωρό της. Με την Τεριά και τον Μελίχ να επιμένουν να το ξανασκεφτεί, λέγοντας της ότι θέλει να γίνει πατέρας, αλλά αυτό δεν αξίζει περισσότερο από την ζωή της. Η Λέιλα πηγαίνει στην Ασυγιά όταν έμαθε ότι ο Αράς της έκανε πρόταση γάμου, και της αναφέρει ότι θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες, ώστε να απορριφθεί η απόφαση του διαζυγίου. Συνειδητοποιεί επίσης ότι ο Αλή είναι εναντίον αυτού του γάμου, και αρχίζει να παίζει με το παιδί σε κάθε ευκαιρία, με την Ασυγιά σε απογνώση. Ο Αράς συναντιέται με τον Χαλούκ και του εξηγεί ότι θέλει να τον βοηθήσει να ξαναθυμηθεί και να του δώσει πληροφορίες σχετικά με την μεγάλη φωτιά που σκότωσε την οικογένειά του. Αν και ο Χαλούκ νιώθει άβολα με αυτό, δίνει τελικά κάποιες απαντήσεις, με τον Αράς να ξαφνιάζεται, αλλά να θέλει να μάθει όλη την αλήθεια, όποια και αν είναι αυτή. Ο μικρός Αλή προσπαθεί να ρίξει στο φιλότιμο την Ασυγιά, λέγοντας της ότι από τότε που γνώρισε τον Αράς είναι δυστυχισμένος και θέλει να μείνουν μόνοι τους, δημιουργώντας στην Ασυγιά ένα περίεργο συνέστημα. Τέλος η Λέιλα παίζει το τελευταίο της χαρτί, πηγαίνοντας στο σπίτι του Αράς, δίθεν να υπογράψει κάποια χαρτιά, με ιδέα να βρεθούν ερωτικά, με σκοπό να τον χωρίσει οριστικά η Ασυγιά, μιας και όπως της είχε σχεδιάσει και συμβουλέψει ο Βολκάν, η Ασυγιά δεν συγχωρεί την απιστία. Δυστυχώς όμως η Ασυγιά κάνει την επίσκεψή της και απογοητεύεται από αυτό που βλέπει. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.